Από τις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου, κατήχηση 5, σελίδα 161 για τους φωτιζομένους που έγινε στα Ιεροσόλυμα και αναφέρεται στο θέμα της πίστης. Γίνεται και ανάγνωση από την προσεφραίωση επιστολή του Αποστόλου Παύλου στο χωρίο: «Η πίστη είναι η ύπαρξη αυτών που ελπίζουμε, χωρίς τώρα να τα βλέπουμε, αλλά η πίστη τα κάνει στην ψυχή μας φανερά, σαν να τα βλέπουμε. Μα αυτοί οι προπάτορες μας απέκτησαν την καλή μαρτυρία», Εβραίων 11, παράγραφος 1 έως 2, «και όσα σχετικά ακολουθούν». Α. Πόσο αξίωμα μεγάλο μας χαρίζει ο Κύριος μεταθέτοντάς μας από την τάξη των κατηγμένων στην τάξη των πιστών. Ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται ανάμεσά μας και λέει: «Ο Θεός, ο οποίος μας κάλεσε για να γίνετε συμμέτοχοι της ένδοξης ζωής του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, είναι αξιόπιστος και τηρεί όλες τις υποσχέσεις του», Α. Κορινθίων 1 έως 9. «Γιατί αφού ο Θεός αποκαλείται πιστός και δίκαιος, παίρνεις και εσύ πλέον την ίδια ονομασία αποκτώντας ένα μεγάλο αξίωμα. Δηλαδή, όπως ακριβώς ο Θεός αποκαλείται αγαθός, δίκαιος, παντοκράτορας, δημιουργός όλων των πιστών, έτσι ονομάζεται και πιστός. Αναλογίζου λοιπόν σε ποιο αξίωμα ανεβαίνεις τώρα που μέλεις να αποκτήσεις το ίδιο όνομα με τον Θεό». Β. «Στην παρούσα λοιπόν περίσταση, εκείνο που σου ζητείτε είναι να βρεθεί κάθε ένας ασυνειδητά πιστός», Α. Κορινθίων 4, παράγραφος 2. «Το να βρεις όμως έναν άνθρωπο πιστό στα λόγια και στα έργα είναι πολύ δύσκολο», Παροιμίων 20, παράγραφος 6. «Δεν το λέω βέβαια για να επιδείξεις σε μένα με τη συνείδησή σου, γιατί δεν πρόκειται να λογοδοτήσετε σε κάποιον άνθρωπο», Α. Κορινθίων 4, παράγραφος 3, «αλλά για να φανερώσεις την άδολη πίστη σου στο Θεό, ο οποίος γνωρίζει τον έσω άνθρωπο με τα συναισθήματα και τις επιθυμίες», Ψαλμών 7, παράγραφος 10, «και ο οποίος γνωρίζει τους διαλογισμούς των ανθρώπων», Ψαλμός 93, παράγραφος 11. «Είναι πολύ μεγάλο πράγμα ο πιστός άνθρωπος. Αυτός είναι πλουσιότερος και από τον πιο βαθύ πλούτο άνθρωπο. Στον πιστό μπορεί κανείς να εμπιστευτεί όλου του κόσμου τα πλούτη», Παροιμιών 17, 6 α. «Γιατί τα έχει ξεπεράσει και τα έχει καταπατήσει. Γιατί όσοι φαινομενικά είναι πλούσιοι και πολυκτήμονες, είναι φτωχοί στην ψυχή. Και όσοι πιο πολλά μαζεύουν, τόσο καταγέγονται από την επιθυμία αυτών που τους λείπουν. Με τον πιστό όμως άνθρωπο συμβαίνει αυτό το παράδοξο. Είναι πλούσιος μέσα στη φτωχία του, διότι γνωρίζοντας ότι αυτό που του χρειάζεται είναι τροφή και σκεπάσματα και με το να είναι αυτάρκης αυτά», Α. Τιμοθέων 6, παράγραφος 8, «έχει καταπατήσει την ανάγκη και την επιθυμία του πλούτη». Γ. «Και δεν είναι μόνο για τους χριστιανούς το μεγάλο αξίωμα της πίστης, αλλά και κάτι άλλο γίνεται στον κόσμο, και αυτό και αυτά που γίνονται από τους ανθρώπους που δεν ανήκουν στην Εκκλησία συντελούν με την πίστη. Βασισμένη στην πίστη, οι νόμοι που διέπουν το γάμο συναρμόζονται τους μέχρι το γάμο ξένους και αγνώστους μεταξύ τους ανθρώπους. Και άνθρωπος που πριν δεν είχε καμία σωματική ή οικονομική σχέση με τον άλλον, με την εμπιστοσύνη του στο συζυγικό συμβόλαιο, γίνεται τώρα κοινωνός με τον άλλον σε όλα. Στην πίστη βασίζεται και η γεωργία. Γιατί εκείνος που δεν πιστεύει θα συνάξει καρπούς, δεν υπομένει για να τους βάλει σκόπι στις καλλιέργειες. Στην πίστη βασίζονται εκείνοι που ταξιδεύουν στη θάλασσα και δίνοντας εμπιστοσύνη σε ένα μικρό κομμάτι ξύλου, ανταλλάσσουν την ασφάλεια τη στεριά με την αστάθεια των κυμάτων και εγκαταλείπουν τους εαυτούς τους σε άδειλες ελπίδες, θεωρώντας την πίστη μεγαλύτερη σιγουριά και την πιο ασφαλή άγκυρα. Τα περισσότερα λοιπόν ανθρώπινα πράγματα έχουν οικοδομηθεί με θεμέλιο την πίστη. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς τους χριστιανούς, αλλά και τους άλλους ανθρώπους. Και αν ακόμα δεν παραδέχουν την Αγία Γραφή και παρουσιάζονται να πιστεύουν σε μερικά διδάγματα δικά τους, και αυτό όμως τα παραδέχονται με βάση την πίστη. Δέλτα. Στην αληθινή πίστη καλεί και σας σήμερα το αποστολικό ανάγνωσμα που σας έδειξε το δρόμο και τον τρόπο να ευαρεστήσετε κι εσείς στον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι χωρίς πίστη είναι αδύνατο να ευαρεστήσουμε στον Θεό. Εβραίων 11, παράγραφος 6. Και ποιος θα δείξει προθυμία να υπηρετήσει το θέλημα του Θεού, αν δεν είναι βέβαιος ότι ο Θεός θα του δώσει τον καρπό της πίστεώς του? Πώς θα κρατήσει την παρθενία μία κόρη που θα σωφρονήσει και θα σωφρονήσει ένας νέος, αν δεν είναι βέβαιος ότι θα του δοθεί για την αγνότητά του το αμάρα Αντώνιο Στεφάνι?
Απόστολος Πέτρος 5, παράγραφος 4. Η πίστη είναι μάτι που φωτίζει τη συνείδηση και τροφοδοτεί τη σύνεση του ανθρώπου. Ο προφήτης Ισαΐας λέει: «Αν δεν πιστέψετε, δεν θα εννοήσετε». Και όπως Ισαΐα 7, παράγραφος 9, και όπως συνέβη με τον προφήτη Δανιήλ, η πίστη φράζει στρώματα λιονταριών. Εβραίων 11, παράγραφος 33. Η Αγία Γραφή λέγει σχετικά με αυτόν ότι σύρθηκε έξω από το λάκκο και δεν είχε πάθει το παραμικρό. Δανιήλ 6, παράγραφος 23. Γιατί είχε εμπιστευτεί τον εαυτό του στον Θεό του. Υπάρχει τίποτα φοβερότερο και χειρότερο από τον διάβολο? Αλλά και εναντίον αυτού δεν έχουμε κανένα άλλο όπλο από την πίστη, η οποία είναι ασώματη ασπίδα εναντίον αοράτου εχθρού, διότι ο διάβολος ταξιδεύει με διάφορα βέλη, ύπουλα και δόλια όσους δεν έχουν νύψει. Ψαλμός 10, παράγραφος 2. Επειδή όμως ο εχθρός είναι αόρατος, έχουμε ισχυρό περίβλημα την πίστη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος: «Μαζί με όλα αυτά να πάρετε πάνω σας την άλλη ασπίδα, την πίστη, με την οποία θα μπορέσετε να σβήσετε όλους τους καυστικούς πειρασμούς του πονηρού που μοιάζουν με βέλη πύρινα». Εφεσίων 6, παράγραφος 16. Άλλες φορές στέλνεται από το διάβολο πειρακτωμένο βέλος επιθυμίας για ισχυρή ειδονή, αλλά η πίστη φέρνει στο νου την κρίση και καταστέλει τους ειδονικούς λογισμούς, και με αυτόν τον τρόπο μαραίνεται η σαρκική επιθυμία, δηλαδή εξουδετερώνεται το σατανικό βέλος. Έψιλον, μιλήσαμε πολύ για την πίστη, αλλά για ολόκληρη την ημέρα, αλλά και ολόκληρη την ημέρα αν μιλούσαμε δεν θα ήταν αρκετός ο χρόνος για να ολοκληρώσουμε τη διήγησή μας. Και τώρα όμως ας αρκεστούμε από τα πρότυπα της Παλαιάς Διαθήκης μόνο στον Αβραάμ, επειδή με την πίστη γίναμε δικά του παιδιά. Ρωμαίων 4, παράγραφος 11, Γαλάτας 3, παράγραφος 7. Εκείνος δεν δικαιώθηκε μόνο από τα έργα του, Ιακώβ 2, παράγραφος 21, αλλά και από την πίστη του. Γένεσης 15, παράγραφος 6, Ρωμαίων 4, παράγραφος 3, Ιακώβου 2, παράγραφος 23. Διότι κατόρθωσε πολλά. Δεν ονομάστηκε όμως ποτέ άλλοτε φίλος του Θεού παρά μόνο όταν πίστεψε. Κάθε έργο που έκανε, το έκανε με την πίστη. Εγκατέλειψε τους γονείς του για την πίστη, εγκατέλειψε την πατρίδα του, τη χώρα του και το σπίτι του για την πίστη. Εβραίων 11, παράγραφος 8 έως 10. Όπως ακριβώς λοιπόν και αυτός πίστεψε και δικαιώθηκε, και εσύ πίστεψε για να δικαιωθείς. Ήταν δηλαδή νεκρωμένη η σωματική του ικανότητα για τεκνογονία, γιατί ήταν γέρος και η γυναίκα του και αυτή γριά, και δεν τους απέμεινε καμία ελπίδα για να κάνουν παιδιά. Ο Θεός υπόσχεται στο γέροντα ότι θα κάνει παιδιά, και επειδή δεν ασθένησε κατά την πίστη ο Αβραάμ, Ρωμαίου 4, παράγραφος 19, παρόλο που αισθάνθηκε το σώμα του ήδη νεκρωμένο, δεν συγκέντρωσε την προσοχή του στην αδυναμία του σώματός του, αλλά στη δύναμη εκείνου που του υποσχόταν, διότι θεώρησε αξιόπιστο αυτόν που του έστελνε την τόσο χαρούμενη είδηση, Εβραίων 11, παράγραφος 11, και έτσι, σαν από δύο νεκρά σώματα, Εβραίων 11, παράγραφος 12, εντελώς παράδοξα, απέκτησε το παιδί. Και μετά, αφού το απέκτησε, όταν πήρε την εντολή να προσφέρει το γιο του, αν και είχε ακούσει από τον Ισαάκ θα αποκτήσει από γόνους Γενέσεων 21, παράγραφος 12, πρόσφερε το μοναχό παιδί του στον Θεό. Γένεσης 22, παράγραφος 2, πιστεύοντας ότι ο Θεός μπορούσε να τον εκραναστήσει, Εβραίων 11, παράγραφος 19. Και αφού έδεσε το παιδί και το έβαλε πάνω στα ξύλα, το προσέφερε κατά την προαίρεσή του στο Θεό. Εξαιτίας όμως της αγαθότητας του Θεού, το παρέλαβε πίσω ζωντανό, γιατί ο Θεός του χάρισε αρνή για να θυσιάσει αντί για το παιδί του. Γένεσης 22, παράγραφος 9 έως 13. Τέλος, επειδή αποδείχτηκε πιστός σε όλες τις δοκιμασίες, πήρε τη σφραγίδα της δικαιοσύνης με την περιτομή, και η πίστη που έδειξε πριν από την περιτομή επισφραγίστηκε με τη νέα επαγγελία του Θεού προς αυτού, ότι θα γίνει πατέρας όλων των έθνων. Γένεσης 17, παράγραφος 5. Σίγμα. Ας δούμε λοιπόν πώς είναι πατέρας όλων των έθνων ο Αβραάμ. Όλοι μας αβίαστα ομολογούμε ότι είναι πατέρας των Ιουδαίων για το λόγο της φυλετικής κατά σάρκα διαδοχής. Αν όμως στρέψουμε τις προσοχές μας και θεμελιώσουμε τη σκέψη μας στην κατασάρκα διαδοχή, τότε θα αναγκαστούμε να πούμε ότι η επαγγελία του Θεού είναι ψεύτικη, διότι με αυτή τη βάση δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί πατέρας όλων μας. Εκείνο όμως που μας κάνει όλους μας παιδιά του είναι η υποδειγματική πίστη του στο Θεό, Ρωμαίων 4, παράγραφος 12. Πώς και με ποιο τρόπο γίνεται αυτό? Οι άνθρωποι δεν μπορούν να πιστέψουν ότι μπορεί ποτέ ο άνθρωπος να αναστηθεί εκ νεκρών. Όμως δεν είναι δυνατόν να πιστέψουν ότι μπορεί να τεκνογονήσουν νεκρωμένα από τα γυρατιά άτομα. Αλλά εμείς πιστεύουμε στο Χριστό, και τώρα κηρύσσεται
που τώρα κηρύσσεται, ο οποίος σταυρώθηκε μεν και πέθανε αλλά και αναστήθηκε. Με την ομοιότητα της πίστεως γινόμαστε παιδιά του Αβραάμ και έτσι αφού πιστέψουμε δεχόμαστε όμοια με εκείνον την πνευματική σφραγίδα. Δια του βαπτίσματος περιτεμνόμαστε με τη χάρη και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, όχι κατά το σώμα αλλά κατά την καρδία, όπως λέγει ο προφήτης Ιερεμίας, να περιτιμήσετε για χάρη του Θεού την ακροβιστία της καρδίας σας, Ιερεμία 4 παράγραφος 4, και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, κατά την περιτομή που δεχτήκατε από το Χριστό όταν ταφήκατε μαζί του κατά το βάφτισμα, Κολασσίς 2 παράγραφος 11-12 και όσα άλλα σχετικά ακολουθούν. Ας κρατήσουμε αυτή την πίστη, δεν θα κατακριθούμε και θα στολίσουμε με κάθε είδους αρετή. Θα στολιστούμε με κάθε είδους αρετή. Γιατί πόση δύναμη έχει η πίστη ώστε να δίνει τη δυνατότητα να περπατάνε οι άνθρωποι και πάνω στη θάλασσα. Άνθρωπος ίδιος με εμάς ήταν ο Πέτρος που είχε σάρκα και αίμα και μεγάλωσε και ανδρώθηκε τρώγοντας τις ίδιες με εμάς τροφές. Αλλά όταν ο Ιησούς του είπε «Έλα, επειδή πίστεψε, περπάτησε πάνω στα νερά». Ματθαίου 14, παράγραφος 29. Έχοντας την πίστη πιο σίγουρο θεμέλιο και από την προκυμαία και κινώντας ανάλαφρα το βαρύ σώμα του, χάρη στην ελαφρότητα που του χάριζε η πίστη. Όσο βέβαια είχε την πίστη, πατούσε γερά πάνω στο νερό. Όταν όμως δίστασε, τότε άρχισε να καταποντίζεται. Ματθαίου 14, παράγραφος 30. Γιατί όσο έχανε λίγο-λίγο την πίστη, τόσο βούλιαζε και το σώμα. Γνωρίζοντας όμως το πάθημά του, του είπε ο Ιησούς που γιατρεύει τα πάθη των ψυχών μας. Ο λιγόπιστε γιατί διστάσες, Ματθαίου 14, παράγραφος 31. Και πάλι, παίρνοντας δύναμη από τον Χριστό που τον κράτησε από το δεξί χέρι, αφού πάλι πίστεψε με τη χειραγωγία του Δεσπότου Χριστού, έκανε την ίδια και πάλι διαδρομή, περπατώντας στη θάλασσα. Αυτό το γεγονός ότι δηλαδή περπάτησε πάλι, το αναφέρει άμεσα το Ευαγγέλιο που λέει, αφού ανέβηκαν πάλι στο πλοίο, Ματθαίου 14, παράγραφος 32, διότι δεν είπε ότι κολυμπώντας ο Πέτρος ανέβηκε, αλλά αφήνει να εννοηθεί ότι όσο διάστημα έκανε, περπατώντας τα κύματα προς τον Ιησού, τόσο περπάτησε και επιστρέφοντας μαζί του για να ανέβει πάλι στο πλοίο. Είπε, τόση δύναμη έχει πίστη, ώστε δεν σώζεται μονάχα εκείνος που πιστεύει, αλλά και πολλοί σώθηκαν χάρη στην πίστη των άλλων. Δεν ήταν πιστός ο παραλυτικός της Καπερναού, αλλά εκείνοι που τον βάστασαν και του χάλασαν τη σκέπη, πίστευαν που χάλασαν τη σκέπη. Διότι μαζί με το σώμα ήταν άρρωστη και η ψυχή του παραλυτικού. Και μην νομίζεις ότι τον κατηγορώ εγώ άδικα, αφού το λέγει το Ευαγγέλιο. Όταν ο Ιησούς είδε, όχι την πίστη εκείνου, αλλά την πίστη εκείνων, λέγει στον παραλυτικό, Ματθαίου 9, παράγραφος 2. Σήκω επάνω, Ματθαίου 9, παράγραφος 6. Εκείνοι που το βάσταγαν πίστευαν ότι ο παραλυτικός απόλαυσε τη γιατρία. Και θέλεις να βεβαιωθείς ότι με την πίστη όλων των άλλων σώζονται άλλοι. Πέθανε ο Λάζαρος, Ιωάννου 11, παράγραφος 14. Πέρασε η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη μέρα, διαλύθηκαν τα νεύρα και το σώμα του άρχισε να σαπίζει. Πώς μπορούσε να πιστέψει ο άνθρωπος πως ήταν 4 ημέρες πεθαμένος για να παρακαλέσει για τον εαυτό του το λυτρωτή, αλλά αυτό που δεν μπορούσε να κάνει ο πεθαμένος το έκανε εκ μέρους του οι πραγματικές αδελφές του. Όταν ήρθε λοιπόν ο Κύριος, έπεσε στα πόδια του η αδελφή του Λάζαρου, Ιωάννου 11, παράγραφος 32, και όταν Ιησούς ρώτησε «Πού τον θάψατε?», Ιωάννου 11, παράγραφος 34, και εκείνη του αποκρίθηκε. «Κύριε, ήδη βρωμάει, έχει 4 μέρες πεθαμένος». Ιωάννου 11, παράγραφος 39. Ο Κύριος είπε, «Αν πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού». Ιωάννου 11, παράγραφος 40. Και αυτό ήταν σαν να έλεγε, «Εσύ αναπλήρωσε την πίστη που δεν μπορεί να έχει ο νεκρός». Τόση λοιπόν δύναμη έχει η πίστη των αδελφών, ώστε να ξανάφερε τον νεκρό στη ζωή από τις πύλες του Άδη. Σκέψου και κάπως αλλιώς. Αν άλλοι άνθρωποι που κατέθεσαν την πίστη σου για λογαριασμό άλλων μπόρεσαν να χαρίσουν την ανάσταση σε νεκρούς, εσύ που θα πιστέψεις ειλικρινά για χάρη του εαυτού σου, δεν θα ωφεληθείς πολύ περισσότερο. Αλλά και αν ακόμα είσαι άπιστος ή ολιγόπιστος, ο Κύριος είναι φιλάνθρωπος και δέχεται τη μετάνοιά σου. Μόνο και εσύ πες του με ευγνωμοσύνη, «Πιστεύω Κύριε, βοήθησε την απιστία μου». Μάρκου 9, παράγραφος 24. Και αν νομίζεις ότι είσαι άπιστος, όμως δεν έχεις ακόμη την τέλεια πίστη, έχεις ανάγκη όπως οι Απόστολοι να πεις, «Κύριε, πρόσθεσέ μου πίστη». Λουκά 17, παράγραφος 5. Ένα μέρος λοιπόν πίστεως έχεις εσύ και το άλλο
Το πολύ θα το πάρεις από εκείνον. Ιώτα, η πίστη είναι ένα όνομα, αλλά με το όνομα αυτό φανερώνει δύο πράγματα. Το ένα είδος πίστεως είναι το δογματικό, που φανερώνει τη συγκατάδαση της ψυχής για μια συγκεκριμένη διδασκαλία ή αλήθεια. Και αυτό ωφελεί την ψυχή, όπως είπε ο Κύριος. Εκείνος που ακούει το λόγο μου και πιστεύει σε εκείνον που με έστειλε, θα έχει ζωή αιώνια και δεν θα περάσει από κρίση. Ιωάννου 5, παράγραφος 24. Και πάλι, εκείνος που πιστεύει στον Υιό δεν θα κρυθεί. Ιωάννου 3, παράγραφος 18. Αλλά θα μεταβεί από το θάνατο σε ζωή. Ιωάννου 5, παράγραφος 24. Όπόσο μεγάλη είναι η φιλανθρωπία του Θεού, οι δίκαιοι εργάστηκαν πνευματικά πολλά χρόνια και βάρισαν το Θεό. Και αυτό που εκείνοι κατόρθωσαν να πετύχουν με την ευαρέστηση πολλών ετών, αυτό το χάρισε τώρα ο Κύριος σε εμάς για προσπάθεια μίας ώρας. Αν λοιπόν πιστέψεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος του κόσμου και ότι ο Θεός τον ανέστησε εκ νεκρών, θα σωθείς. Ρωμαίων 10, παράγραφος 9. Και θα μεταβείς στον παράδεισο από εκείνον που έβαλε το ληστή στον παράδεισο. Λουκά 23, παράγραφος 43. Και να μην αποκτήσεις, να μην απιστήσεις ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Διότι εκείνος που έσωσε το ληστή σε μια ώρα, σε αυτόν τον Άγιο Τόπο τον Γολγοθά. Αυτός θα σώσει και σένα, άμα βέβαια πιστέψεις. Το δεύτερο είδος πίστεως είναι εκείνο γιώτα αλφα. Το δεύτερο είδος πίστεως είναι εκείνο που το λέγαμε ενεργητική πίστη, δηλαδή χαρισματική και βιωματική λειτουργία της πίστεως, διότι δορίζεται από τη χάρη του Θεού. Σε άλλον δίνεται από το πνεύμα λόγος σοφίας, σε άλλον λόγος γνώσεως σύμφωνα με τη χορηγία του ίδιου του πνεύματος, σε άλλον χάρισμα πίστεως από το ίδιο το πνεύμα, σε άλλον χάρισμα θεραπείας διαφόρων ασθενειών. Α Κορινθίους 12, παράγραφος 8 έως 9. Αυτή λοιπόν η πίστη που δορίζεται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν έχει σχέση μόνο με το δόγμα, αλλά είναι εκείνη που ενεργεί με τα θαυμαστά πράγματα που ξεπερνούν τις ανθρώπινες δυνάμεις. Όποιος λοιπόν έχει αυτή την πίστη θα πει σε αυτό το όρος. Πήγαινε από εδώ και αυτό θα πάει. Ματθαίου 17, παράγραφος 20. Γιατί όταν με πίστη κάποιος κάτι πιστεύοντας ότι θα γίνει και δεν έχει δισταγμό ή αμφιβολία μέσα του, τότε θα λάβει τη σχετική χάρη και αυτή την πίστη έχει υποθεί. Αν έχετε πίστη ως ένα σπόρο συναπιού, Ματθαίου 17 παράγραφος 20, διότι όπως ακριβώς ο σπόρος συναπιού είναι μικρός στο μέγεθος αλλά έχει μέσα του μεγάλη δύναμη και όταν το σπείρουν παίρνει ελάχιστο μέρος γης, όταν όμως μεγαλώσει απλώνει μεγάλα κλαδιά και μπορεί να σκεπάσει μέσα του στο φύλλωμά του ακόμη και πλήθος από πουλιά. Ματθαίου 13, παράγραφος 32. Έτσι είναι και η πίστη στην ψυχή. Όταν είναι δυνατή, κατορθώνει πολύ μεγάλα πράγματα. Αυτή λογίζεται περί του Θεού και τον Θεό θεωρεί, όσο βέβαια την χαριτώνει, την ενισχύει ο φωτισμός του Θεού. Αυτή περιδιαβαίνει τα πέραντα του κόσμου και βλέπει πριν ακόμα τελειώσει αυτή τη ζωή τη μέλουσα κρίση και την ανταπόδοση όσων μας έχει ο Θεός υποσχεθεί. Να έχεις λοιπόν την πίστη που χρειάζεται από μέρος σου, από τον Θεό και να λάβεις από εκείνον την ενεργητική πίστη που ξεπερνάει την ανθρώπινη δύναμη. Ιωτα Β. Σαν προσωπική πίστη σου λοιπόν, που θα την μάθεις και θα την απαγγέλεις, πρέπει να αποκτήσεις και να τηρήσεις μόνο αυτή που η Εκκλησία τώρα σου παραδίδει και που είναι κατοχυρωμένη με τις αυθεντικές αλήθειες της Αγίας Γραφής. Επειδή όμως δεν είναι δυνατόν να διαβάζουν όλοι τις Άγιες Γραφές, αφού άλλοι είναι άνθρωποι μικρής αντιλήψεως και άλλοι εμποδίζονται από τις διάφορες ασχολίες του να μελετήσουν και να μάθουν, περιλαμβάνουν όλη τη δογματική διδασκαλία της πίστεως μας σε λίγους τοίχους για να μην χωθούν οι ψυχές από την αμάθεια. Αυτούς τους τοίχους θέλω να τους αποστηθήσετε και να τους απαγγέλλετε με πολύ προσοχή, γράφοντάς τους όχι σε χαρτί, αλλά χαράζοντάς τους τη μνήμη και στην καρδιά σας. Και να φυλαγόσαστε και να τους μελετάτε, να μην ακούσει κανείς κατηχούμενος αυτά που τώρα εδώ σας παραδίνουμε. Αυτή την πίστη να την έχετε για εφόδιο σε κάθε στιγμή της ζωής σας και να μην δεχτείτε πέρα από αυτή ποτέ καμία άλλη. Ούτε κι αν εμείς οι ίδιοι αλλάξουμε γνώμη και έρθουμε σε αντίθεση με εκείνα που τώρα σας διδάσκουμε. Ούτε αν ο διάβολος μετασχηματιστεί σε φωτεινό άγγελο, Κορινθίων Β Κορινθίων παράγραφα 11 έως 14. Και θελήσει να σας πλανήσει, γιατί αν ακόμα εμείς ή κάποιος άγγελος από τον ουρανό σας ευαγγελιστεί κάτι αντίθετο από εκείνο που αναλάβατε, να είναι αναθεματισμένος. Γαλάτας 1, παράγραφος 8 έως 9. Και τώρα μένα ακούγοντας μία λέξη να φέρνει στο νου σου την πίστη
Και να περιμένεις όμως την κατάλληλη στιγμή να διδαχτείς από την Αγία Γραφή για το πλήθες περιεχόμενο κάθε όρθιο. Γιατί οι αλήθειες της πίστεως δεν συντάχθηκαν κατά την ανθρώπινη γνώμη και επιθυμία, αλλά αφού συλλέχθηκαν τα κυριότερα σημεία όλων των γραφών, συντάχθηκε περιληπτικά όλη η διδασκαλία της πίστης. Και όπως ακριβώς ο μικρός σπόρος του ζυταριού περιέχει δυναμικά όλο το φυτό στην πλήρη ανάπτυξή του, έτσι και αυτό το σύμβολο της πίστης συγκέντρωσε μέσα σε λίγα λόγια όλη τη γνώση της ευσέβειας που περιέχεται σε ολόκληρη την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Προσέχετε λοιπόν αδελφοί να κρατείτε τις παραδόσεις Β' Θεσσαλονικής 2-15, τις οποίες τώρα παραλάβατε και γράψτε τις βαθιά μέσα στην καρδιά σας. Παροιμίων 7, παράγραφος 3. Γιώτα γάμα. Κρατήστε τες με ευλάβη ανυπτική, ώστε να μην τις φθείρει ο εχθρός δολίως μέσα στις ψυχές μερικών από εσάς. Προσέξτε μήπως κάποιος αιρετικός αλλοιώσει κάτι από αυτά που θα σε παραδίδουμε. Γιατί η πίστη μοιάζει με την κατάθεση χρημάτων στην τράπεζα. Λουκά 19, παράγραφος 23. Πράγμα που τώρα κάναμε και εμείς. Ο Θεός θα μας ζητήσει λόγο για αυτή την παρακαταθήκη. Σας εξορκίζω, καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος, ενώπιον του Θεού, ο οποίος ζωοποιεί τα πάντα, και ενώπιον του Ιησού Χριστού, ο οποίος μαρτύρησε την εποχή του Ποντίου Πιλάτου, να τηρήσετε την καλή ομολογία και την πίστη που σας παραδόθηκε άσπηλη μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Α Τιμωθέων 5, παράγραφος 21 και 6, παράγραφος 13-14. Τώρα σου παραδόθηκε θησαυρό ζωής και ο δεσπότης όταν έρθει πάλι θα σου ζητήσει αυτό που σου παρέδωσε. Αυτή θα την κάνει σε όλους φανερή κάποια ορισμένη στιγμή ο μακάριος και ο μόνος δυνάστης, ο βασιλιάς των βασιλιάδων και κύριος των κυρίων, ο μοναδικός κάτοχος της Αθανασίας, εκείνος που κατοικεί στο απρόσιτο φως, με τον οποίο δεν είδε ποτέ κανένας άνθρωπος και τον οποίο δεν είδε ποτέ κανένας άνθρωπος, ούτε μπόρεσε ποτέ να τον είδε. Α Τιμωθέων 6, παράγραφος 15-16. Σε αυτόν ανήκει η δόξα και η τιμή στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.